Έχει 8.30 το πρωί από Αλεξανδρούπολη, 13.40 το μεσημέρι και 18.40 το βράδυ. Ωραία, άρα. Και επιστροφή έχει 7 η ώρα το πρωί από Αθήνα, 12 το μεσημέρι και 7 το απόγευμα. Προφανώς πάντα είχα μεγάλους στόχους, αλλά δεν περίμενα μάλλον ότι μέσα στα 10 χρόνια θα εξελιχθεί η εταιρεία όπως εξελίχθηκε. Τότε ο στόχος μας ήταν να κατακτήσουμε την ελληνική αγορά και να γίνουμε το μεγαλύτερο online ταξιδιογραφείο της Ελλάδος. Το όραμα ήταν στο να δημιουργήσουμε και να εισαγάγουμε στην ελληνική αγορά προϊόντα ποιοτικά, κάτω από αυστηρά κριτήρια, με φόρμουλες πρωτότυπες και να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Η εταιρεία μας έχει μια αρκετά μακρά ιστορία. Την έχει ξεκινήσει ο παππούς μου το 1939. Η βασική καινοτομία που έχουν όλα τα προϊόντα μας είναι ότι στηρίζονται σε μια πολύ ιδιαίτερη πρώτη ύλη, τη μαύρη την κορινθιακή σταφίδα. Η κορινθιακή σταφίδα έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν παράγεται πουθενά αλλού στον κόσμο εκτός από την Ελλάδα. Κανείς άλλος δεν την έχει χρησιμοποιήσει για να παράξει βαλσαμικό ξύδι ή dressings για το φαγητό του. Όταν ξεκίνησα την Green Cola, είχαν όραμα να δημιουργήσω μια καινούργια κατηγορία αναψυκτικών, τελείως καινοτόμα, που θα αναγνωρίζεται παγκόσμια σαν τα καλύτερα αναψυκτικά, fact-based, σε όλο τον κόσμο. Η επιχείρησή μας δεν ξεκίνησε με κάποιο business plan. Η ιδιότητά μου ήταν να ήμουν διευθυντής ξενοδοχείων. Το πάθος μου, το μεράκι μου ήταν να διευθύνω μικρά πολυτελή ξενοδοχεία και ήθελα να διευθύνω όλο και περισσότερα. Μία βασική καινοτομία της εταιρείας μας είναι ότι δεν παράγουμε ένα απλό δερμοκαλλυντικό, αλλά προτείνουμε θεραπευτικά σχήματα τα οποία συνεπικουρούν με τις φαρμακευτικές αγωγές των γιατρών στην θεραπεία των ασθενών τους. Η μεγάλη ανάπτυξη επί της ουσίας ήρθε αφού πήγαμε στις ξένες αγορές και εκεί άρχισε η εταιρεία να μεγαλώνει σε ρυθμούς πολύ γρήγορους. Ποτέ δεν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλες ελληνικές επιχειρήσεις. Πάντα συγκρίνουμε τον εαυτό μας με ξένες επιχειρήσεις. Πάντα είχαμε τεράστιο ποσοστό ανθρώπων που ήταν ξένοι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 20 εθνικότητες εδώ μέσα. Μια από τις πιο ωραίες στιγμές που θυμάμαι στην εταιρεία ήταν κάποια Χριστούγεννα, όταν λάβαμε ένα email από ένα ζευγάρι το οποίο ταξίδευε στη Νέα Ζηλανδία. Ένα ζευγάρι Έλληνες, οι οποίοι είχαν βρεθεί και μάλιστα στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, στο νοτιότατο άκρο, και εκεί σε ένα μικρό ντελικατέσεν βρήκανε το βαλσαμικό ξύδι μας. Η λογική ήταν να έχουμε όλα τα καλά που έχει ένα αναψυκτικό που δίνει το φαν και το και τη γεύση στον καταναλωτή, χωρίς να κουβαλάει αρνητικά χαρακτηριστικά. Οι θέσεις εργασίας ουσιαστικά σημαίνουν ανάπτυξη για μια εταιρεία. Οπότε, όπως και να είναι, good news. Όταν μια επιχείρηση είναι τοποθετημένη σε μια μικρή πόλη, όπως είναι η Καλαμάτα, είναι πολύ εύκολα αντιληπτή η αξία της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Έχουμε μπορέσει να εντάξουμε αρκετές δεκάδες νέα άτομα στο προσωπικό και μάλιστα οι περισσότεροι είναι επιστήμονες που δυστυχώς δεν μπορούν να βρουν πουθενά άλλου δουλειά. Όταν ξεκινήσαμε την εταιρεία ήταν 19 άτομα. Μέσα σε 3,5 χρόνια είμαστε κοντά στα 100. Η Fresderm ξεκίνησε από το 1986 με 2 υπαλλήλους και αυτή τη στιγμή η Fresderm έχει 180 άτομα. Θεωρώ σίγουρα ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι οι άνθρωποι. Σίγουρα χωρίς τους ανθρώπους ένας επιχειρηματίας μόνο δεν μπορεί να φτιάξει μια εταιρεία. Σωστό. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση λίγο γιατί είναι τα δεδομένα. Όταν αγαπάς τη δουλειά σου, δεν νιώθεις ότι δουλεύεις ποτέ. Και εγώ είμαι στο χώρο κοντά στα 40 χρόνια του αναψυκτικού και νιώθω ότι αρχίζω σήμερα.